Δεν είναι έτσι εύκολο να δώσουμε ένα συγκεκριμένο ορισμό για το τι σημαίνει craft beer, αλλά ένας τέτοιος ορισμός θα έπρεπε να έχει μέσα έννοιες όπως έμφαση στην επιλογή των πρώτων υλών, έμφαση στην ποιότητα και όχι στην ποσότητα, αφιλτράριστη και απαστερίωτη την πύρα, όπως ταυτόχρονα και έννοιες όπως ανεξάρτητη μικρή επιχείρηση, αλλά και αγάπη και πάθος από τους ίδιους τους ηθοποιούς για το προϊόν που παράγουν. Craft beer, it's first of all local beer. So small production for local people who live around brewery, who live in the same village, in the same city, in the same country. Αυτό που κάνει την Κυπριακή craft beer να ξεχωρίζει είναι ότι σερβίρεται όσο πιο φρέσκα γίνεται. Οπότε ο Κύπριος καταναλωτής, διαλέγοντας μια Κυπριακή craft beer, την απολαμβάνει όσο πιο φρέσκα γίνεται σε σχέση με όλες τις άλλες μπύρες του εξωτερικού. We are on the side of zero kilometer philosophy. So we want that our beer consumed in Cyprus, as close as possible to our brewery. Σχέση με το craft beer, το ότι παρεξηγά ο κόσμος είναι, νομίζω ότι όλες οι μπύρες οι οποίες δεν είναι lager, είναι craft. Δεν είναι έτσι. Craft μπύρες είναι οι μπύρες οι οποίες παρασκευάζονται σε μικρά ζυθοποιεία με πρώτες ύλες πολύ διαφορετικές από τις άλλες. Δεν είναι το ίδιο οτιδήποτε άλλο, δηλαδή εκτός από lager, κλασικές mainstream lager να μπαίνουν στην κατηγορία της craft. Οι craft μπύρες το 99% είναι απαστερίωτες, αφιλτράριστες και όσο είναι το δυνατόν πιο φρέσκες μπύρες με προσεγμένα υλικά. We discover a history of brewing in Cyprus. Archaeologists from UK find old brewery 3,800 years ago. At that time, Cypriots know how to make malt. They know how to ferment it with the figs, and they brew real beer. And we want to repeat the recipe. It's not exactly recipe because we don't find the recipe, but we see materials and the way how they brew. So we use figs. Also, we add herbs from Troodos because at that time they don't have hops. And we take the simple and the oldest malt which we find to make Bronze Age beer. And we are proud that Cyprus has this huge history of brewing. Τα αρώματα και οι γεύσεις μιας μπύρας καθορίζονται από διάφορους παραγόντες. Κύριο λόγο έχουν οι πρώτες ύλες που επιλέγουμε εμείς ως ηθοποιοί, καθώς και οι διάφορες παραγωγικές διαδικασίες αναλόγως του τύπου της μπύρας. Μια craft μπύρα είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, γι' αυτό από τη μέρα της παραγωγής της μέχρι και την κατανάλωση πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασίες ψυγείου, έτσι ώστε ο καταναλωτής να την απολαμβάνει στην πιο φρέσκα της μορφή, με όλα τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν μια craft μπύρα. Φτιάξαμε το ζυθοποιείο μας πριν, είχαμε την ιδέα για να το φτιάξουμε πριν περίπου 10 χρόνια, όταν ψάχναμε φρέσκες, απαστερίωτες, craft μπύρες στην Κύπρο, ήταν πολύ δύσκολο να βρούμε φρέσκες μπύρες, οπότε επειδή είχαμε δοκιμάσει στο εξωτερικό φρέσκες, απαστερίωτες μπύρες, αφιλτράριστες, ενθουσιαστήκαμε, αποφασίσαμε κάποιους φίλους να φτιάξουμε το ζυθοποιείο. Οπότε αυτό ήταν που μας όθησε να φτιάξουμε το ζυθοποιείο, η έλλειψη στην Κύπρο φρέσκας απαστερίωτης μπύρας. Η διαδικασία παραγωγής craft μπύρας ξεκινά από τη σύλληψη της συνταγής, μετά από την επιλογή των δημητριακών και του λυγίσκου που θα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε παίρνουμε τα δημητριακά, τα βάζουμε στο μήλο, τα σπάζει, δεν τα αλέθει. Μετά πάμε στο δοχείο ομογενοποίησης, το mash tun, το οποίο αναμειγνύουμε όλα τα δημητριακά μας σε συγκεκριμένες ποσότητες νερού, συγκεκριμένο νερό προφίλ νερού και συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Μετά μεταφέρονται στο Lotter, είναι το δοχείο διήθησης, οπότε παίρνουμε μόνο τα υγρά και αφήνουμε τα στερεά πίσω και τα μεταφέρουμε στο τελευταίο δοχείο, το δοχείο βρασμού. Αυτή η διαδικασία γίνεται στην αρχή για τη ζαχαροποίηση του αμύλου των δημητριακών, παίρνουμε όλα τα σάκχαρα από τα δημητριακά μας, καταλήγουμε στο τελευταίο δοχείο, το οποίο προσθέτουμε τον λυγίσκο, ο οποίος θα δώσει την πικράδα και τα αρώματα στην μπύρα και είναι και το φυσικό συντηρητικό της μπύρας. Κρυώνουμε πολύ σύντομα το γλεύκος μας και μεταφέρεται στα δοχεία
ζύμωσης. Στους ζυμωτές θα προσθέσουμε τη μαγιά. Η μαγιά θα ξεκινήσει να τρώει τα σάκχαρα και να παράγει αλκοόλ και διοξείδιο του άνθρακα. Όταν τελειώσει η ζύμωση, μεταφέρεται στα δοχεία ορίμανσης, το οποίο θα μείνει αρκετές μέρες και εκεί, θα οριμάσει η μπύρα και μετά είναι έτοιμη για εμβαρέλωση ή εμφιάλωση. Έτσι, εν συντομία, αυτή είναι η διαδικασία. For us, important to keep quality when we finish bottling and fill the keg until people drink, feel sip. Everything has to be perfect, cold, clean, and under control. So that's why we deliver ourselves. That's why we know personally owners of bars, owners of shops, and we know that this chain it's perfect controlled. There is a lot of recipe in the world. A lot of them is open recipe, but our idea to make adaptation of this recipe for Cyprus reality, for hot weather, for beach, when you need refreshing. So we don't brew very strong beer as popular in the north country. We brew mostly light beer and unique beer with the local ingredients like a grape ale, like a beer with figs and herbs, beer with papuzosiko. So we want to find the recipe which can be produced only in Cyprus. Τι κάνει την πίρα μας ξεχωριστή και όχι κατά ανάγκη καλύτερη είναι η ομάδα του Pivo. Έχουμε μια χημεία μεταξύ μας και μια διαδρομή που μάθαμε να βλέπουμε την πίρα από μια άλλη γωνιά και αυτό θέλουμε να το βγάζουμε στο ποτήρι με τα καταναλωτή. Ο πειραματισμός είναι αναπόσπαστο μέρος της βιομηχανίας της Craft και στο Pivo πειραματιζόμαστε κυρίως με καινούργιες ποικιλίες λυκίσκου, βίνης, σιτηρών και διάφορων δημομήκητων από εργαστήρια που συνεργαζόμαστε, έτσι ώστε να δώσουμε έναν καινούριο αποτέλεσμα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ηθοποιός στην Κύπρο είναι πρώτα απ' όλα ότι είμαστε ένα νησί, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να έχουμε πρόσβαση άμεσα σε πρώτες ύλες όπως στην υπόλοιπη στερεάν Ευρώπη ή στην Αμερική. Οπότε εξαρτώμαστε μόνο στα πλοία, στις μεταφορικές ή στα αεροπλάνα για να φέρουμε τις πρώτες ύλες μας. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ το κόστος παραγωγής στην εισαγωγή πρώτων υλών και τους χρόνους περιμένουμε να μας παραδοθούν τα υλικά. Αυτό σε συνδυασμό με το ψηλό κόστος της ενέργειας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέματα, ειδικά των μικρών παραγωγών στα microbreweries, που πρέπει να ψύχουν στη διαδικασία της παραγωγής την πύρα, αλλά και να τη διατηρούν κρύα κάτω από 18-20 βαθμούς στις αποθήκες της μπύρας μας, ψηλώνει πάρα πολύ το κόστος του τελικού προϊόντος. Από τη στιγμή της εφιάλωσης της φρέσκας απαστεριώτης μπύρας ξεκινά αντίστροφα η ζωή της μπύρας από εκείνη την ώρα. Οπότε, αν διατηρηθεί μακριά από οποιαδήποτε πηγή φωτός, ήλιο ή τεχνητό φως και σε θερμοκρασίες δροσερές, δηλαδή κάτω των 18-15 βαθμών, μπορεί να καταναλωθεί στους επόμενους 5-6 μήνες με όλα τα οργανωτικά συστατικά της όπως πρέπει, αλλά σίγουρα η πιο καλή μπύρα είναι πιο φρέσκα σε αυτήν την κατηγορία της craft μπύρας και φθήνει με το κάθε μήνα που περνά, φθήνει πάρα πολύ και η γεύση και όλα αυτά που θέλει ο κάθε παραγωγός να δώσει στην μπύρα του. Craft beer in Cyprus ready for competition with all craft beer world. In International Craft Beer Awards, we take part first year and we take gold medal and award of Grape Ale of 2022. So it's proof that our level of beer is high enough to take part, to win awards and of course to make happy customers. Η Κυπριακή Craft δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από μπύρες του εξωτερικού. Το θετικό με την μπύρα είναι ότι σε αντίθεση με το κρασί δεν είναι ποτόν που έχει να κάνει με το έδαφος, με τις πρώτες ύλες. Σχεδόν όλα τα μικροζυθοποιεία έχουν τις ίδιες πρώτες ύλες. Οπότε όταν υπάρχει τεχνογνωσία και αγάπη, μπορούν να παραχθούν και στην Κύπρο μπύρες το ίδιο καλές με οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο. Οι κυπριακές craft απέναντι στις μπύρες της craft του εξωτερικού μπορούν να σταθούν επάξια γιατί όλες οι μπύρες του εξωτερικού δεν είναι ότι είναι καλύτερες από τις κυπριακές, αλλά εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα ότι οι μπύρες μας δεν ταλαιπωρούνται τόσο πολύ. Όπως έχουμε εμείς σύγχρονα ζυθοποιία στην Κύπρο και τεχνογνωσία, είναι το ίδιο και στην Ευρώπη. Δεν ξεκινήσαμε χωρίς τεχνογνωσία ή χωρίς τον εξοπλισμό το σωστό.
Αλλά έχουμε το πλεονέκτημα ότι δεν ταλαιπωρείται η μπύρα μας. Η μπύρα φτιάχνεται από εδώ στην Κύπρο και το πιο πολύ που θα ταξιδέψει είναι 100 χιλιόμετρα, 150 χιλιόμετρα, μία ώρα, ανάμιση ώρα για να φτάσει στον καταναλωτή. Τούτο είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο μπροστά στις άλλες τις craft, τις μπύρες εισαγόμενες, οι οποίες το 90% έρχονται χωρίς τις σωστές συνθήκες εισαγωγής στην Κύπρο. Αυτό που μας συναρπάζει με τη τέχνη της ηθοποιίας είναι ότι ερχόμαστε, πιάνουμε το νερό, το κρυθάρι, το λυκίσκο, τη μαλλιά, βάλουμε την αγάπη, το πάθος μας, τεχνογνωσία, φτιάχνουμε κάτι με τα χέρια μας και φτιάχνουμε έναν ποτό, την πύρα, που στο τέλος της ημέρας έρχεται στον καταναλωτή, το οποίο τον βοηθά να περάσει όμορφα, να χαλαρώσει, να συναναστραφεί και να περάσει όμορφα τη βραδιά του. When people come to brewery for tour and for tasting, and we explain how we brew beer, they respect it. They see how hard job is it. It's even more difficult than wine because it's much more steps in the production, and you have to be careful about beer because it's low alcohol product, not as strong as wine. When people understand full production, they understand how difficult is it. Ο σχεδιασμός της ετικέτας στη craft beer εξελίχθηκε παράλληλα με την τέχνη της μικροτυθοποιίας και είναι μια ευκαιρία του μικροτυθοποιείου να μεταφέρει όσες περισσότερες πληροφορίες μπορεί στον καταναλωτή. Label very important for first meeting because a lot of people choose beer by the label. So nice label, I want to try. I don't like label, I will never try. What doesn't matter the quality. So labeling important for first meeting and to keep friendship with the people. Οι μικροτυπίοι είναι ανήσυχο πνεύμα και σκέφτονται πολύ διαφορετικά από τα κλασικά μικροτυπία. Οπότε μεταφέρεται αυτό το παιχνιδιάρικο και το δημιουργικό στην ετικέτα. Και επειδή μπορούν να φτιάξουν πολύ διαφορετικά είδη μπύρας κάθε φορά και πολύ διαφορετικές ετικέτες, το βάζουν σε όλο το παιχνίδι του πολύ διαφορετικό, πολύ παιχνιδιάρικο, πολύ ιδιαίτερο, όπως είναι η μπύρα διαφορετική και ιδιαίτερη, και μεταφέρεται στην ετικέτα. Η ετικέτα σίγουρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή της μπύρας, γιατί είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται ο καταναλωτής σε επαφή με τη συγκεκριμένη μπύρα. Οπότε βλέπει την ετικέτα, μια ετικέτα θα το βοηθήσει να διαλέξει από μια επιλογή 10, 20, 30, 40 ετικετών που βλέπει μπροστά του διαφορετικών μπυρών. Οπότε βλέπει ότι του αρέσει περισσότερο, θα διαλέξει για την ετικέτα και μετά, αν του αρέσει το προϊόν, θα επαναλαμβάνει να πίνει το συγκεκριμένη μπύρα. Αλλά αυτό που το όθησε να πάρει πρώτα ήταν η ετικέτα. Αρκετά ζηθοποιία, ας το πούμε, ανταγωνίζουν ότι αυτές θα κάνουν το πιο ενδιαφέρον label. Είναι εκείνο που να τραβήσει τον καταναλωτή να το δοκιμάσει τι μπύρα είναι μέσα. Και επίσης, αρκετοί φυλάουν τα label ως συλλογή. Γιατί είναι πάρα πολλά όμορφα γενικότερα. Το Cyprus Homebrewers Association είναι ένας σύνδεσμος, μια ομάδα ανθρώπων που ξεκίνησαν με την, καθαρά από την αγάπη τους να φτιάχνουν σπιτική μπύρα και εξελίχθηκε μέσα τα τελευταία 10 χρόνια, νομίζω ότι είμαστε 8 χρόνια, σε μια μεγάλη ομάδα όπου πλέον που άνθρωποι πολύ την Κύπρο από όλες τις πόλεις παράγουν σπίτι τους μπύρα για δική τους χρήση. Και μια φορά το χρόνο κάνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ που προσφέρουμε την μπύρα που παράγουμε στον κόσμο για να δοκιμάσει διάφορες γεύσεις και διάφορες μπύρες. Οι στόχοι του Cyprus Homebrewers Association μπορούν να χωριστούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία προφανώς είναι η ανάδειξη του χόμπι, του τρόπου να περνά κάποιος καλά το χόμπι μας, να φτιάχνουμε σπιτική μπύρα. Και η δεύτερη είναι εσωτερική, είναι η βοήθεια μεταξύ των μελών σε οτιδήποτε απορίες έχουν σχετικά με την παραγωγή της μπύρας, σε συχνές συναντήσεις που κάνουμε με γευσηγνωσίες και βοήθεια προς άλλα μέλη. Για να φτιάξει κανείς μπύρα στο σπίτι είναι ακριβώς οι ίδιοι μεθόδοι που φτιάχνονται και οι βιομηχανοποιημένες μπύρες. Η διαδικασία είναι η ίδια, τα στάδια είναι τα ίδια, εκείνο που διαφοροποιεί είναι ο εξοπλισμός και η χρήση της τεχνολογίας. Στο σπίτι φτιάχνεις την πύρα με πιο απλούς τρόπους, με πιο απλά υλικά και με πιο απλές μεθόδους. Η όλη διαδικασία παραγωγής της πύρας από μόνη της είναι φανταστική. Η αγωνία μέχρι να φτάσεις στο τελικό αποτέλεσμα, η αγωνία να γευτείς την πρώτη πύρα, η αγωνία να δεις συγκρινόμενη με άλλες μπύρες η δική σου μπύρα που στέκει, πόσο καλή, πόσο κακή είναι
σε τι διαφέρει, σε τι μοιάζει με τις υπόλοιπες μπύρες. Όλη αυτή η διαδικασία πραγματικά σε συνεπέρνει. Παραδοσιακά για τον Κύπριο η μπύρα είναι ένα ποτό που πίνεται μόνο το καλοκαίρι, παγωμένο για να ξεδιψάσει. Ευτυχώς με τα χρόνια σε τούτον συμβάλασε τόσο οι κυπριακές μικροζυθοποιίες, όσο και εξειδικευμένα μαχαζιά που πουλούν craft beer όπως εμείς, να αλλάξουμε τη γνώμη του κόσμου και πλέον αντιλήφθηκε ότι μπορεί η μπύρα να είναι έναν ακριβό, δυνατό ποτό που να το πιει τόσο στην παραλία, να ξεδιψάσει, όσο και σε μια προσωπική του στιγμή να γιορτάσει κάτι. Με μια μπύρα δυνατή, πιο γεμάτη. Οπότε πλέον θεωρώ ότι αρκέψε και αλλάξει πολύ θετικά η άποψη του Κύπριου για την μπύρα. Πάντα υπήρχε το beer culture ανάμεσα μας, αλλά πλέον με την craft beer στην Κύπρο ξεκινούν οι καταναλωτές και εκφράζουν τις απόψεις τους για τα αρώματα, για το πώς την απολαμβάνουν. Δεν φοβούνται πλέον να πούσουν ότι αυτή η μπύρα μου βγάζει αυτόν το αρώμα. Και έτσι σιγά σιγά με αυτές τις συζητήσεις ξεκινά και δημιουργείται αυτή η κουλτούρα της craft beer. Εγώ βλέπω το κοινό ότι ενδιαφέρεται να μάθει, δοκιμάζει και ξεκίνησε να ανακαλύπτει τις καινούργιες τις γεύσεις. Με την πάροδο των χρόνων ο Κύπριος έμαθε να ζητά και να αναζητά νέα είδη μπύρας, πέρα από το κλασικό lager που όλοι συνηθίσαμε και ξέραμε να πίνουμε. Την πρωτιά κατέχει η IPA που θεωρώ ότι 9 στους 10 Κυπρίους ξέρουν. Αλλά βλέπουμε και μέσα από την τριφή μας με τον κόσμο στον μπαρ ότι θέλει να ψάχνει να δοκιμάζει νέα είδη μπύρα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι βλέπουμε όλο έναν και περισσότερα μικροζυθοποιία να δημιουργούνται στην Κύπρο. Γιατί αυτό δημιουργεί έναν υγιή ανταγωνισμό. Αλλά περισσότερο θα λέγαμε ότι νιώθουμε συναγωνιστές, γιατί προσπαθούμε να επιμορφώσουμε τον καταναλωτή και να το στρέψουμε προς την ποιοτική craft μπύρα. Νομίζω έφτασε ο καιρός και ορίμασε η κυπριακή craft σκηνή, που πλέον πρέπει να ενωθούν όλοι οι παράγοντες που την απαρτίζουν, από μικροζυθοποιούς μέχρι εταιρείες και μπαράκια που τη στηρίζουν, σαν έναν ενιαίο μέτωπο να φτιάξει προς τα έξω, να γίνουν φεστιβάλ, να γίνουν πέρα από το πώς το κράτος πρέπει να βοηθήσει τη μικροζυθοποιία στην Κύπρο, πρέπει και η ίδια η σκηνή να βοηθήσει τον εαυτό της με κοινές δράσεις, τόσο σε φεστιβάλ όσο και γενικότερα. Να υπάρχει μια κοινή δράση, όπως βλέπουμε που γίνεται πολλά καλά με τα κρασιά, με τα ηνοπία, έτσι πρέπει να γίνει και με την μπύρα. The events and meeting with our consumer, it's very important for us. We see their reaction, they can ask us questions, and we have this straight communication, not through the internet or through some other social media, straight. It's very important. Για να μπορέσει ο κόσμος να μάθει την κυπριακή craft beer και τα μικροζυθοποιία να φτάσουν σε κάθε σπίτι, θα πρέπει να γίνουν πολλά βήματα και συγκεκριμένα η αρχή πρέπει να γίνει από την πολιτεία. Θα πρέπει να προσπαθήσουν να αναδείξουν μέσω από προγράμματα τόσο στην Κύπρο και στο εξωτερικό την κυπριακή craft beer, όπως έκαναμε τόσα χρόνια με το κρασί και είδαμε ότι επέτυχε, με τη Ζιβανία, με το χαλούμι. Έτσι είναι και η μπύρα η κυπριακή. Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε νέους που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το προϊόν και να μην επιμένουμε να είμαστε προσκολλημένοι στις μεγάλες εταιρείες που κατέχουν έτσι αλλιώς και πάντα να κατέχουν τη μεγάλη μερίδα της πίτας. Και όμως χαροποιά ως ηθοποιούς είναι να ακούμε στο τέλος της ημέρας ότι κάποιος που πίνει την craft μπύρα μας θα τη δοκιμάσει ξανά και ξανά. Και τούτο έχει να κάνει με τη φρεσκάλα που βρίσκει, τη διαφορά στην ποιότητα, τη γεύση και είναι ιδιαίτερα ευχάριστο. Αυτό που μου δίνει χαρά ως μικροζυθοποιός είναι όταν βρεθώ σε μια παρέα ή κάπου σε μια εκδήλωση και ακούσω θετικά σχόλια για την μπύρα μου από άγνωστους γενικά να λένε αυτή η μπύρα είναι πολύ ωραία, πού φτιάχνεται, πώς φτιάχνεται, θα ήθελα να μάθω περισσότερα για αυτή την μπύρα και ενθουσιάζονται. Οπότε, μου δίνει ιδιαίτερη χαρά ότι κάποιος εκτιμά το προϊόν και πραγματικά του άρεσε χωρίς να σκέφτεται κάτι άλλο για την μπύρα. My happy moment when I make cheers with friends and I see how he makes her sip and how his eyes change. So he's surprised about the taste which he is not expecting. This moment makes me happy. Ο λατρής της μπύρας καλό θα ήταν να ανακαλύψει αρχικά τα μικροζυθοποιία που υπάρχουν στην Κύπρο, να δοκιμάσει τις διάφορες μπύρες που φτιάχνουν, να τα επισκεφτεί και να απολαύσει αυτόν τον υπέροχο κόσμο της craft μπύρας που εξελίσσεται συνεχώς.